Καλησπέρα, αγαπητοί φίλοι. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα Next Player. Ήρθα και αυτή την εβδομάδα για να σας πω τα νέα τα του gaming, τα νέα τα της τεχνολογίας. Κάτι περίεργα νέα που είχα να αναφέρω συνέχεια. Και έχουμε και Drive Challenge, εννοείται. Με γυναικεία παρουσία και σήμερα. Γιατί τους βαρέθηκα τους άντρες και λέω, δεν γίνεται κάθε φορά να έχουμε άντρες. Οπότε γυναίκες και σήμερα στη συνέχεια στο Drive Challenge. Μείνετε συντονισμένοι για να δείτε τα πάντα όλα. Μέχρι τότε όμως, θέλω να δούμε μαζί τα πιο hot θέματα που απασχολούν την tech και gaming κοινότητα, παρέα με τον Γερμανό. Πάμε στο πρώτο μας θέμα για σήμερα. Θέλω να σας μιλήσω για μια νέα τεχνολογία που δοκιμάζουν στην Κίνα και γενικά οι Κινέζοι το έχουν έτσι με τις νέες τεχνολογίες και τα περίεργα φουτουριστικά πράγματα. Δοκιμάσανε λοιπόν το πρώτο ηλιακό suspending τρένο. Θα μου πεις τώρα τι λες, τι είναι αυτό. Λοιπόν, suspending τρένο είναι το τρένο το οποίο δεν έχει τις. Δεν πηγαίνει πάνω σε ράγες, οι οποίες ράγες είναι στο έδαφος. Όχι. Οι ράγες είναι στο ταβάνι, επάνω, στον ουρανό δηλαδή. Τραβάνε το τρένο, μεταφέρεται στην πόλη δηλαδή. Και εμείς από κάτω, στο δρόμο, μπορούμε να περπατάμε κανονικά, να κάνουμε το κεφάλι μας πάνω και να βλέπουμε το τρένο να περνάει και να κάνει όλη τη διαδρομή. Και φυσικά εμείς που είμαστε μέσα στο τρένο, βλέπουμε μια καταπληκτική θέα γιατί είναι υπερυψωμένο. Και περνάμε πάρα πολύ όμορφα. Λοιπόν, τι έκαναν τώρα οι Κινέζοι? Δεν θέλανε ένα κανονικό τέτοιο τρένο, έτσι, είναι πολύ απλό. Έφτιαξαν ένα ηλιακό suspending train. Δηλαδή, το τρένο αυτό δεν χρησιμοποιεί ούτε ρεύμα, δεν χρησιμοποιεί ούτε βενζίνη, ούτε τίποτα. Με ηλιακή ενέργεια, έχει πάνελ στο πάνω μέρος, συλλέγει λοιπόν ηλιακή ενέργεια και με αυτόν τον τρόπο ταξιδεύει και δεν σπαταλάει καθόλου ούτε χρήματα ούτε καύσιμα και φυσικά δεν μολύνει το περιβάλλον. Φαντάστε λοιπόν τώρα εμείς σε όλη την Αθήνα να μην είχαμε λεωφορεία και τέτοια πράγματα, να είχαμε απλά τέτοια τρένα τα οποία χρησιμοποιούν ηλιακή ενέργεια, είναι αθόρυβα, είναι πάνω σε ράγες, έρχονται στην ώρα τους και να είχαμε και μια απίστευτη θέα. Να πηγαίνουμε από την Γλυφάδα στον Πειραιά, από τον Πειραιά στο Χαλάνδρι, στο Περιστέρι και να τον βλέπουμε όλα από πάνω. Λοιπόν, πάρα πολύ όμορφο θα είναι. Πάρα πολύ ωραία θα ήταν να το είχαμε και εμείς στην Ελλάδα. Suspending trains λοιπόν ηλιακά στην Κίνα. Να σας πω και μερικές λεπτομέρειες τώρα, γιατί εντάξει, πολλοί μπορεί να λένε δεν πάει και πάρα πολύ γρήγορα, ηλιακό είναι. Ναι, έπιασε περίπου 60 με 70 χιλιόμετρα στην πίστα, η οποία ήταν γύρω στο 1,5 χιλιόμετρο η δοκιμαστική. Σίγουρα στο μέλλον θα καταφέρουν μέχρι να το τελειώσουν να αυξήσουν λίγο ακόμα την απόδοση, αλλά και 60-70 χιλιόμετρα όταν είσαι ανενόχλητος, την κάνεις όλη την πόλη πάρα πολύ γρήγορα. Έτσι που λέτε, suspending trains στην Κίνα. Κάποια στιγμή ίσως τα δούμε και εδώ στην Ελλάδα. Πολύ ωραία θα είναι. Και η επόμενη είδηση που έχω να σας πω τεχνολογική, περίεργη βέβαια, αφορά το ίντερνετ της Βόρειας Κορέας. Ναι, λοιπόν, όπως ξέρουμε, Βόρεια Κορέα έχει δικτατορία, έτσι. Δεν έχει δημοκρατία σαν εμάς. Οι άνθρωποι είναι εγκλωβισμένοι στη χώρα, δεν μπορούν να βγουν από τη χώρα τους, δεν μπορούν να ψωνίσουν σχεδόν τίποτα που δεν παράγεται εκεί. Γενικότερα, υπάρχει πολύ καταπίεση και μάθαμε ότι το ίντερνετ της Βόρειας Κορέας, αγαπητοί φίλοι, αποτελείται από 28 websites. Όλη η χώρα έχει πρόσβαση μόνο σε 28 websites και όπως καταλαβαίνετε είναι site τα οποία ελέγχει η κυβέρνηση. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν δεν μπορούν να δουν τίποτα, δεν μπορούν να μάθουν τίποτα, δεν μπορούν να διαβάσουν τίποτα για τον έξω κόσμο και όλη τους η ενημέρωση εξαρτάται από 28 websites τα οποία τα ελέγχει η κυβέρνηση. Αντίθετα, για να καταλάβετε πόσα website υπάρχουν στον κόσμο, έχουμε δισεκατομμύρια. Υπάρχουν δισεκατομμύρια. Εγώ, αν μπω στο PC μου τώρα, γράφω, μπορώ να επισκεφτώ δισεκατομμύρια site και να δω δισεκατομμύρια διαφορετικά πράγματα. Οι Βορειοκορεάτες έχουν 28. Το μάθαμε, είναι αστείο σε εμάς. Αυτοί δεν νομίζω ότι διασκεδάζουν και τόσο εκεί που μένουν, με στην κακομοιριά, αλλά ήταν μια είδηση η οποία πιστεύω ότι έπρεπε να μοιραστώ μαζί σας στα σημερινά Tech News. Φυσικά, αγαπητοί φίλοι, μην ξεχνάτε πως τα καλύτερα tech αλλά και gaming προϊόντα βρίσκονται πάντα δίπλα στα διαθέσιμα σε ένα από τα καταστήματα Γερμανός. Αγαπημένο μου κοινό, ήρθε η ώρα του Drive Challenge. Όπως πάντα, εδώ στο Next Player, κάθε εβδομάδα ένας καλεσμένος αγωνίζεται στο Project Cars, το έχω φορτωμένο, για να δούμε άμα θα κάνει τον καλύτερο χρόνο. Έτσι. Και μετά θα έρθει και κάποιος άλλος στο τέλος, ένας φίλος της εκπομπής και θα διαγωνιστεί τον καλύτερο χρόνο των καλεσμένων μου. Είχαμε Μάικιους, Μαλιάτσι, Άννα Μαρία και Ζοκ. Και τώρα, αγαπητοί φίλοι, έχουμε τη Χριστιανά από το Game World. Γεια σου, Χριστιανά! Τι λέει, καλά! Καλά είσαι? Καλά, ναι. Μπράβο. Έτοιμη? Έτοιμη, έτοιμη. Κάτσε να κάνουμε τα κράξω. Ναι. Πώς θα πάμε με τα games? Α, πάρα πολύ ωραία τα πάμε. Πες μου τι κάνεις στο Game World.
στο Game Awards. Αυτές τις μέρες. Ετοιμάζουμε νέα βίντεο, νέες σειρές, νέα επεισόδια, πολλά έτσι δυνατά, ξέρεις, συνεργασίες κτλ. Αυτά πιο πολύ συνεργασίες, γιατί τα άλλα παιδιά είναι πολύ κοινότυπα τώρα. Ναι, εντάξει, και πες μου ένα κοινότυπο. Ποιο παιχνίδι έπαιξες περισσότερο τον τελευταίο καιρό? Το World of Warcraft Legion. Α, το έπαιξες? Ναι, ρε, εσύ, ήταν expansion. Και καταστράφηκες. Πολλά χρόνια. Ναι. Έλα, είσαι τέτοια! Ναι, όχι! Λοιπόν, πολύ καλά. Λοιπόν, έχουμε φορτώσει εμείς την πίστα. Έτσι. Πού θα πάμε, Ντουμπάι θα πάμε. Ντουμπάι θα παίξουμε με την LMP. Είναι λίγο γρήγορο. Αμάξια είναι τώρα αυτά. Ναι, είναι λίγο γρήγορο, θα το πούμε αυτό, αλλά θα τα καταφέρεις. Μισό λεπτό να σου βγάλω εγώ πέρα τα αυτά. Αχα. Και πάρ' το. Είσαι έτοιμη να τρέξεις, να μας καταπλήξεις. Ωραία. Λοιπόν, R2 τρέχει, L2 φρενάρει. Ναι. Πράσινο. Πάμε. Λοιπόν, όπως έχω πει σε όλους τους καλεσμένους μου, η κάτω γραμμή είναι η πράσινη. Τρέχουμε. Όταν γίνει κόκκινη, φρενάρουμε. Ωραία. Φρενάρουμε πριν τη στροφή. Οκ, φρενάρουμε πριν τη στροφή. Όταν γίνει κόκκινο, πριν τη στροφή. Ξέρεις, για να μην πάνε τα πράγματα άσχημα. Ναι. Φρενάρουμε και στρίβουμε στη στροφή. Μπράβο. Έχει συνηθίσει αρκετή παιχνίδια, Κοίτα, πιο πολύ εγώ παίζω Need for Speed. Δεν παίζω τώρα αυτά τα πράγματα. Πω, παιδιά, το Need for Speed. Fast and the Furious, ρε. Μαύρο χάλι το τελευταίο Need for Speed. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Εκεί στην EA, παιδιά, πρέπει να κάτι να κάνετε. Αγαπημένο, ποιο έχει. Ήταν παλιά το Underground 2. Underground 2. Άστα να πάνε. Ήταν η καλύτερη παιχνιδάρα, έτσι. Να τα λέμε αυτά. Έλα, χτιάρα, παιδιά, έλα. Μην πατάτε το γρασίδι, ρε παιδιά. Έλα, κοβελάρα μου, το έχει. Πάμε. Έτσι. Πάμε. Εν τω μεταξύ, αυτό είναι από τα αμάξια που ξέρει, σου δίνει τον πρώτο γύρο έτσι για να σ' αρέσει. Και μετά από αυτό σου δίνει ένα τελείως ηλίθιο και ξενερώνει, ρε παιδί μου. Και μετά αυτό το αμάξι παίζει να έχει μονορόδες. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Κάτι θα μείνει, εγώ το πιστεύω. Θα μείνει κάτι. Όρθιο. Έλα, θα μείνει. Καλά τα πα. Καλά τα πάω για simulation, παιδιά, να το γίνει στο Assetto Corsa. Τι να κάνω. Κοίταξε, όχι, δεν μου αρέσει. Εγώ αυτό το παιχνίδι το παίζω με τη μονιέρα του Project Cars. Ναι. Μουστάρω με τη μονιέρα, αγαπητοί φίλοι. Έχει και καμιά αγαπημένη. Έχεις, ναι, τη Thrustmaster, την TAF-400RS. Παιδιά, είναι άλλο το feeling με τη μονιέρα. Άλλο είναι. Ναι, αισθάνομαι την καγκουριά μέσα μου. Πάμε, έλα, χτιάρα. Πάμε, το έχουμε. We got this. We got this. Ειδικά έτσι τώρα που μου είπες πώς να στρίβω πριν τη στροφή. Ναι. Αυτά τα κόλπα που κάνεις εσύ στους δρόμους που τα κάνεις. Αυτά τα simulation τα περίεργα. Αυτά τα μπιλιμπλίκια. Λοιπόν, μια χαρά, Χριστιανά, μπορώ να πω ότι μέχρι στιγμής. Ναι. Τα έχεις πάει και καλύτερα από όλους. Τι λες, αποκλείεται. Λοιπόν. Έλα, Χριστιανά. Όχι, τόσο. Με μάτιαξες. Ρε, Κωνσταντίνε, κρύβεις τον μπλε το μάτι κάτω από το καφέ. Τι βάζεις. Είναι αυτό που όταν λες σε κάποιον τι καλά, ο πας, πόσο καλός. Σε τσακ, το τρώει τον κολλάκι επί τόπου, καταλάβεις. Ξέρεις, αυτά κάνω και στον αδερφό μου. Λέει, α, τα πας πολύ καλά. Μετά τα πάω χαλιά. Ω, με κατένιασες. Ναι, εντάξει να κάνουμε, έτσι μας δεμείς. Έτσι μας δεμείς, κατένιασες. Λοιπόν, φρένο. Μπράβο. Καλή είσαι. Ευχαριστώ. Να σου πω, τι αμάξι οδηγάς στην κανονική ζωή? SLK. Μπράβο. Και, σ' αρέσει? Δεν εννοείται ότι μ' αρέσει. Μάλιστα, μάλιστα. Και το πας έτσι σαν αυτό? Όχι, το πάω πολύ πιο γρήγορα. Τι είναι αυτά? Τι λένε? Τι είναι αυτά? Σε παρακαλώ. Πάμε. Έλα, Χριστιανά. Στο Ντουμπάι πάντως σου έχει καταπλήξει. Αυτό έχω να πω. Στο Ντουμπάι δεν έχω πάει, αλλά ήδη ξέρουν το όνομά μου. Είναι σαν να έχει πάει. Καλά. Με το που σταματήσω, ξέρεις, ελικόπτερο και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι. Κατέβω λοιπόν Ντουμπάι να αγοράσω ρούχα. Λοιπόν. Και είχαμε πάει μαζί και στο event, ε. Ναι. Και στα δύο event είχαμε πάει, και στο PSVR. Σε όλα τα events μαζί πάμε. Και στο Digital Universe. Αχα, πώς φάνηκε αυτό? Πολύς κόσμος. Πολύς κόσμος. Πολυκοσμία. Χαμός έγινε, χαμός. Παιδιά, αυτό το event ξεκίνησε έτσι, αλλά. Ναι. Με κουράζει λίγο πολύ κόσμο. Δεν είμαστε πολλά πάνω στον άλλο σαρδέλε, ρε παιδί μου. Ναι. Αλλά αυτό δεν είναι καλό. Περάσαμε. Μην αγχώνεσαι. Πάμε. Μπε. Κάτι ακούω, κάτι ξέρω ένα πρόβατο από εκεί. Τι... Ο σκηνοθέτη. Κάτι θέλει να πει. Γεια σου! Γρήγορα, κάκι, τι θες? Μπε. Ότι. Δεν άγγιζε ποτέ τα ζώα. Μη σκοτώνει τα ζώα. Εντάξει, να περνά ήρεμα τον δρόμο. Γιατί μα βλέπει πετά. Πιτά, όπω τη λένε. Μα. Δεν έχει αφήσει καμίλα για καμίλα. Στο Ντουμπάι. Δεν είναι γουρούν, είναι μπέικον. Πάμε. Τελευταία στροφή! Χριστιανά, τελευταία στροφή! Στην τελευταία στροφή τα κάνω χάλια πάντα. Πάμε! Πάντα τον γκάζι όλο! Πάντα τον δύναμη με μίσος! Πάμε, γκαζώνουμε! Γύρνα, μην το χρόνο σου. Περίμενε αυτό. Λοιπόν, περίμενε. Λοιπόν, γύρνα. Αγαπητοί, κάτσε να το γράψω. Καλώς εγώ δεν βλέπω, δεν κλέβω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, το περίμενα. Είμαι έμπειρη οδηγός εγώ. Είμαι στον δρόμο, πόσο χρόνο είμαι, 24. Ναι. Τουλάχιστον 30 χρόνια οδηγός, ας πούμε.
Πίσω. Είσαι 24. 24. Άρα με περνάς. Γιατί εγώ είμαι μικρούλης και γλυκούλης. Ναι, το ξέρω, το ξέρεις. Είσαι 18. Πες, Χριστιανά, τι χρόνο νομίζεις ότι έκανες. Πιστεύω ότι έκανα. Ο πρώτος, έκανα... Πρέπει, πρέπει. Ο πρώτος ναι. Έχει 30, είναι ο Μάκης. Ναι. Ναι, το Μάκης, εγώ πιστεύω ότι έκανα 2 λεπτά, ας πούμε, κάπου εκεί. Τι λέω, αλλά... Λοιπόν, Χριστιανά, έκανες 3... Ναι. 41... 8.34. Δηλαδή, με πέρασε... What the... Γιατί! Γιατί, παιδιά, το ξέρετε ότι είναι στημένο αυτό. Οπότε, είσαι δεύτερη. Λοιπόν, να σε βάλουμε εκεί που σου αρμόζει. Ένα πιο κάτω. Περίμενε. Ένα πιο κάτω. Ένα πιο κάτω. Άννα Μαρία, σε πρόδος. Λοιπόν, πρόδος στην Άννα Μαρία, αλλά είσαι δεύτερη. Καλά τα πήγες. Okay. Το γυναικείο φίλο, πιστεύω, πήρε μια ευχαρίστηση. Καλά, σίγουρα. Και ο δεύτερος δεν είναι για κάτι άσχημο. Όχι, εντάξει, και είναι για πάρα πολύ λίγο. Μάικιος, ναι. Μη χαίρεσαι. Λοιπόν, Μάικιος, αγόρι μου, είσαι πιο ψηλός από όλους. Λοιπόν. Πάνω-πάνω γι' αυτό. Λοιπόν, ποιος θες να έρθει τώρα την επόμενη εβδομάδα. Μήπως και περάσει το Μάικιος. Ποιος θα περάσει το Μάικιος. Μόνο ένας μπορεί να το κάνει αυτό. Ο ένας. Ο ένας. Ο οποίος είναι ο. Τζέρεμι. Ο Τζέρεμι. Αγόρι μου, ο Τζέρεμεντές. Θα έρθει εδώ πέρα να γυρέψει. Ναι. Ο Τζέρεμι. Λοιπόν, ωραία. Καλό το Τζέρεμι να έρθει να περάσει τον Μάικιος που δεν μπόρεσα να περάσω εγώ γιατί ναι. Ήμουν λίγο αφηρημένη. Εντάξει, και ο Μάικιος θυμάμαι, δεν οδηγούσε πολύ καλά. Μήπως κάναμε μαλακιά και γράψαμε άλλο χρόνο. Ξέρω εγώ. Έχω την εντύπωση ότι έκανε σίγουρα έξι. Αναρωτιέμαι. Γιατί τα πήγες πολύ καλά. Λοιπόν, ωραία, Χριστιανά. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Πολύ τα είπαμε. Να είσαι καλά. Έγινε και εσύ. Θα τα πούμε σε κάποιο event πάλι. Εγώ το ξέρω. Σίγουρα. Θα σε ξαναδώ. Ναι. Ξαναδώ. Γεια σας. Bye. Γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ακόμα. Μ***α, γιατί με παίρνεις τηλέφωνο. Γιατί μην παίρνεις τηλέφωνο να μιλάω. Ναι. Μου κάνεις ένα πάτη μόλις. Και το κοίταγα τώρα που μίλαγα και λέω και σου με παίρνει τηλέφωνο.